Πάλι κοντά σας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Valurai, Δημήτρη Λουκά. Είχαμε μείνει στο κομμάτι των τραπεζών και το ότι το γεγονός καυτηριάσαμε βέβαια, το αργείο ερευνέως αναπτυξιακός νόμος. Ήθελα όμως λίγο να πούμε λίγο στα προϊόντα που εταιρείες σαν τη δική σας φέρνουν στην αγορά και προσπαθούν έτσι να αλλάξουν το ρου όχι της ιστορίας αλλά αυτών των επιχειρήσεων μέσα από πραγματική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της επιχείρησής τους. Παρακολουθούσα business intelligence λέγοντα ένα προϊόν και ήταν και η αφορμή, η θριαλίδα για να σας καλέσω κιόλας, να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό ακριβώς το προϊόν? Να σας πω, δυστυχώς επειδή συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, είναι αναγκασμένες οι επιχειρήσεις πια να πρέπει να αντιδράσουν πάρα πολύ γρήγορα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να έχουν υπόψη τους πλέον πάρα πολλά στατιστικά, οικονομικά και διάφορα άλλα μεγέθη για να πάρουν μία απόφαση. Δυστυχώς, αν δεν το έχεις αυτό καταγεγραμμένο, δεν μπορείς να πάρεις την απόφαση με αρκετή σιγουριά. Έτσι, στην ουσία, το business intelligence τι είναι? Είναι, στην ουσία, ας το πούμε, ένα reporting, μία αναφορά, που προέρχεται μέσα από συνδυαζόμενη πληροφόρηση από διάφορα πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν ήδη σε μία εταιρεία και υποφώς και διάφορη πληροφόρηση σε διαφορετικά νομιογενή πληροφοριακά συστήματα. Άρα, επί της ουσίας, ενοποιούμε όλα αυτά τα συστήματα, φέρνουμε όλη αυτή την πληροφόρηση σε μια ενιαία μορφή και από εκεί και πέρα αρχίζουμε να δημιουργούμε και να επιβλέπουμε τις ανάγκες που υπάρχουν σε όλο το οργανόγραμμα της επιχείρησης και να φτάνει αυτή η πληροφόρηση άμεσα, σε real time, εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Αυτό βοηθάει και πάρα πολύ τον επιχειρηματία για να πάρει αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ένα βασικό πράγμα είναι ότι βοηθάει στο cash flow της επιχείρησης. Να μπορεί ο επιχειρηματίας να βλέπει το, και ακόμα και σε καθημερινή βάση, το cash flow της εταιρείας και να μπορεί να αντιδρά όταν αυτό έχει προβλήματα. Mm-hmm. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πώς βλέπεις την εικόνα της επιχειρήσεως? Δηλαδή, έχεις το κομπιούτερ σου ένα σύστημα πληροφοριακό? Το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να υπάρχει σε μια εταιρεία. Εμείς πολλές φορές δεν ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε το λογισμικό μιας εταιρείας. Ερχόμαστε στην ουσία να του δώσουμε μεγαλύτερη ζωή και μεγαλύτερο διάστημα δράσης. Ερχόμαστε πολλές φορές να προσθέσουμε και κάποια άλλα θέματα τεχνολογίας προκειμένου να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία να βγάλει κάποια συμπεράσματα για πράγματα που συμβαίνουν στην εταιρεία του, αλλά δεν μπορεί να τα δει με γυμνό μάτι. Mm-hmm. Δηλαδή είστε ένας φύλακας φρουρός, φύλακας άγγελος για ένα επιχειρηματία και του λέτε πράγματα πριν συμβούν? Όχι, απλά τον βοηθάμε στο να φτάσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, έχοντας γρήγορα αυτά πράγματα τα οποία για να τα πάρει σήμερα θα του κάνει μια εβδομάδα με ένα μήνα. Ταχύτητα, μπράβο. Πόσο κοστίζει ένα τέτοιο προϊόν? Αυτό εξαρτάται. Είναι tailor-made προϊόν? Είναι συνήθως tailor-made. Υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες έχουν κοστίσει από 5 έως 10.000 ευρώ και εφαρμογές που έχουν κοστίσει έως και 120.000 ευρώ. Έτσι, εξαρτάται από το μέγεθος του οργανισμού. Έτσι, είναι πολύ μεγάλος, πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το οικονομικό. Mm-hmm. Το σημαντικότερο δεν είναι να βλέπουμε το πόσο κοστίζει, είναι το οικονομικό αποτέλεσμα που αποφέρει όμως σε μια εταιρεία. Εμείς σε όλες τις εταιρείες που το έχουμε εγκαταστήσει βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση των πωλήσεων της τάξης του 15-20% και μια μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 30%. Πόσο πολύ? Αν κάποιος όλα αυτά, αν δει αυτό, το πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σύστημα, μάλλον θα είναι το δεύτερο που θα τον απασχολήσει. Ωραία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο προϊόν. Θα επανέλθουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα μαζί, κύριε Λουκά. Αφού όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δείξουμε ένα βιντεάκι που αφορά την Aegean Airlines με αφορμή το θερινό της πρόγραμμα που παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα βιντεάκι διαφορετικό που αφορά την παρουσίαση του και την ευελιξία
και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχουν τα αεροπλάνα και οι αεροπόροι βέβαια της Aegean, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Air Show που έγινε στο Τατόι, όχι τόσο πρόσφατο, αλλά τώρα αποκτήσαμε το βιντεάκι. Ας το παρακολουθήσουμε. Ο λόγος του πιλότους για να μας απευθύνουν ένα χαιρετισμό. Από εσένα, καλησπέρα Αθήνα. Αυτά με την Aegean Airlines, πολύ νέοι προορισμοί από την άνοιξη του 2015, ισχυρή παρουσία και το χειμώνα, στηρίζει και το χειμερινό τουρισμό η Aegean Airlines. Κύριε Λουκά, ίσως να μην ξέρουν οι τηλεθεατές μας, είστε και πρόεδρος του Ελληνοζαμπιανού Επιμελητηρίου. Έχουμε, όσοι μας παρακολουθούν καιρό, βέβαια πριν από μήνες το είχαμε ξαναπαρουσιάσει αυτό το γεγονός, όπου ουσιαστικά ιδρύθηκε το Ελληνοζαμπιανό. Έχουν περάσει από τότε 6 μήνες. Θέλω να μας πείτε πού βρίσκεται σήμερα το επιμελητήριο και να πούμε και στο πετσί της ιστορίας, δηλαδή γιατί κάποιος να επενδύσει στη Ζάμπια. Μάλιστα. Αρχίσω καταρχάς από το πρώτο που με ρωτήσατε. Σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει αρκετά πράγματα στο επιμελητήριο. Το βασικότερο των οποίων είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μια θερμοκοιτίδα ελληνικών επιχειρήσεων στη Λουζάκα, την πρωτεύουσα της Ζάμπιας, προκειμένου να υποδέχεται τις ελληνικές επιχειρήσεις για να κάνουν το startup εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν χρειάζεται πια να αναλώσουν χρόνο και χρήμα στο να κατανοήσουν το λογιστικό σύστημα, το νομικό πλαίσιο, θέματα διοδοτήσεων, θέματα πληροφορικής ή ακόμα και για έναν απλό χώρο. Όλα αυτά είναι απλά έτοιμα και τους περιμένουν. Όσον αφορά το θέμα γιατί κάποιος να πάει στη Ζάμπια να επενδύσει, είναι το βασικό, η βασική ερώτηση που έχουμε απαντήσει όταν μπήκαμε στην λογική να δημιουργήσουμε το Ελληνοζαμπιανό Επιμελητήριο. Είναι ότι στο προφίλ του Έλληνα είναι πάρα πολύ κοντά η επιχειρηματική αγορά της Ζάμπιας. Με την έννοια ότι είναι μια χώρα η οποία είναι ήσυχη, με κυρίως ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό, όπου μιλούν όλη την αγγλική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα, με ένα πάρα πολύ καλό σύστημα δημοσίου. Εγγλέζικο. Εγγλέζικο, ως πρώην αποικία είναι η πρώην ορολογία. Με μια εύκολη αδειοδότηση των επιχειρήσεων
και αδειοδότηση γενικότερα ακόμα και σε επίπεδο πολεοδομίας, με την έννοια ότι υπάρχει κτηματολόγιο στη Ζάμπια και χρήση γης για κάθε οικόπεδο. Υπάρχουν μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης. Είναι στην τελευταία τριετία στο 6,5 η ρυθμία. Και χωρίς επιδοτήσεις, γιατί σε εμάς ήταν τεχνητό. Ακριβώς, χωρίς επιδοτήσεις. Μόνο με φορολογικά κίνητρα. Με έργα δημοσίου που γίνονται στο σύνολο της χώρας και υποδομές που φτιάχνονται, που θεωρητικά η χώρα σε 10 χρόνια από σήμερα θα είναι σε τελείως διαφορετικό επίπεδο και θα είναι αρκετά πιο μπροστά από τις όμορες χώρες. Είναι μια χώρα που συνορεύει με άλλες 8 χώρες. Άρα κάποιος, έχοντας την έδρα του στη Ζάμπια, μπορεί να δει εμπορικά ή επιχειρηματικά ή όπως θέλει τις άλλες χώρες δίπλα, χωρίς να ρισκάρει. Όταν λέμε άλλες χώρες, υπάρχει κάποια μεγάλη χώρα έτσι όπως είναι... Το Κονγκό, για παράδειγμα, που είναι τεράστια σαν χώρα. Για την ασφάλεια της χώρας μας το απαντήσατε. Για το ποσοστό της ανάπτυξης που δείχνει η προοπτική μας την αναφέρατε. Είναι λίγο η απόσταση που τρομάζει. Δηλαδή ο τρόπος πώς θα φτάσεις εκεί. Θεωρώ ότι ο ένας επιχειρηματίας, όσο μακριά και να του πούνε να πάει, αν ξέρει ότι θα βγάλει χρήματα, θα το κάνει. Δεν είναι η απόσταση. Είναι η αγορά που δημιουργεί τη θέληση το να πας κάπου. Με σηματορώ εσάς, το Ελληνοζαμπιανό Επιμελητήριο σίγουρα θα βρει το φάρο του και θα μπορέσει να προχωρήσει επενδυτικά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Μας δώσετε αρκετή πληροφόρηση αναφορικά. Εμείς ευχαριστούμε. Και με τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν, τον αναπτυξιακό νόμο και το νέο προϊόν που έχει η εταιρεία, το Business Intelligence. Καλό δρόμο για τη Ζάμπια, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ας παρακολουθήσουμε τώρα το επόμενο μέρος της συζήτησης που είχαμε για τις διακοπές των Χριστουγέννων με τη Μαρία Αλφραγκή του Signature Travel. Είπατε βέβαια, το Λονδίνο είναι λογικό να έχει ακριβήνει, ναι, γιατί έχει ακριβήνει και η λίρα σε σχέση έχει με το ευρώ. Έχει ακριβήνει και η λίρα, παρόλα αυτά κρατάει την πρωτοκαθεδρία, έτσι είναι πολύ εορταστικό και μάλιστα έχει μπει και κάποιο τσάρτερ που είναι δύσκολο να βάλεις ναυλωμένη πτήση 4 ώρες πτήση περίπου. Για τόσο μακρινό προορισμό. Δηλαδή όλα τα πακέτα είναι με την πτήση charter, τα δικά σας? Όχι, όχι, δεν είναι μόνο. Βεβαίως πουλάμε τις εθνικές εταιρείες, Aegean, British, αλλά και το charter που έχει μπει είναι της Aegean. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα την εσωτερική αγορά, φαντάζομαι ότι οι ορεινοί προορισμοί θα έχουν την δική του ζήτηση, όπως πάντα. Ακριβώς. Οι τιμές έχουν προσγειωθεί? Οι τιμές κάπου είναι πολύ προσγειωμένες, για να τα λέμε όλα, ότι οι ξενοδόχοι. Κάποιοι ξενοδόχοι θέλουν στενές συνεργασίες, καταλαβαίνουν ότι ο πράκτορας είναι αυτός που θα είναι ο πρεσβευτής ο δικός τους και στο εξωτερικό και στην ελληνική αγορά. Κάποιοι μας θέλουν δίπλα τους και έχει πέσει πολύ νερό στο κρασί και μας δίνουν. Δηλαδή μια εκδρομή Πόζαρα, Ριδαία, Βόρειο Ελλάδα που θέλεις και τόσα χιλιόμετρα είναι στα 150 ευρώ. Που νομίζω είναι πολύ καλά. Δηλαδή, κάποιος θα πάει να πληρώσει μόνο διόδια και καύσιμα, θα πληρώσει περισσότερο. Και εμείς έχουμε τρεις διανυκτερεύσεις, εκδρομές, είναι από τα πιο οικονομικά πακέτα. Στο κέντρο, στην κεντρική Ελλάδα, Βόλο, Πήλιο, είναι πιο ακριβά. Δηλαδή, είναι γύρω στα 80 ευρώ διαφορά. Πουλάμε. Εντυπωσιακές τιμές. Ναι, είναι εντυπωσιακές. Μα και γι' αυτό και γεμίζουν αμέσως. Και την 28 γεμίσαν αμέσως και οι ξενοδόχοι κινούνται, θα χαράσει ο πελάτης και εκεί, θα πιει τον καφέ, το κρασί, θα πάρει κάτι επιπλέον να φάει, κινείται. Να ρωτήσω κάτι, πέρα από την περίοδο των γιορτών και τις 28 Οκτωβρίου, τα άλλα Σαββατοκύριακα που παραδοσιακά, στο παρελθόν βέβαια, μιλάμε για τις καλές εποχές, υπήρχε ζήτηση στους ορεινούς προορισμούς κυρίως. Τώρα αρχίζει και να πνέει και αυτή η αγορά. Έχετε εικόνα τέτοια? Έχω εικόνα ότι ο κόσμος θέλει θέμα. Δηλαδή, άμα του πεις πάμε στην ορεινή Κορινθία να μαζέψουμε μανιτάρια, θα είναι ένα challenge για να έρθει, για να πει ναι, πάμε να το δούμε και αυτό πώς γίνεται. Πάμε στα Ηνωπία της Νεμαίας να δοκιμάσουμε τα κρασιά. Παράδειγμα λέω, κάθε περιοχή έχει τα θέματα της. Όταν λοιπόν του έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, αυτό τους αρέσει πολύ.
Γενικά εντάξει, εκεί κινούνται και μόνοι τους. Δηλαδή στα υπόλοιπα Σαββατοκυριακά, αν δεν έχει το γραφείο εμείς, για να σας δώσω τη δικιά μας την εικόνα του πράκτορα, αν δεν έχουμε εμείς κάποιο θέμα συγκεκριμένο, δεν θα τον τραβήξουμε εύκολα. Γιατί ξέρει, θα πάρει το τηλέφωνο και θα κλείσει το ξενοδοχείο που πηγαίνει έρχεται. Αλλά όταν το δουλεύουμε με θεματικό τουρισμό, το οποίο ανεβαίνει γενικά, ανταποκρίνονται πάρα πολύ θετικά. Θα ακολουθήσει ένα ακόμη απόσπασμα στο τρίτο μέρος εκπομπής της συζήτησης που είχαμε με την Μαρία την άλλη φορά. Να αλλάξουμε όμως θέμα τώρα. Πάμε σε μια συζήτηση που είχαμε για τα περιφερειακά αεροδρόμια, γενικά πώς θα ευνοήσουν τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική οικονομία, με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, τον Τίνο Φραντσεσκάκη. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το 2014 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Την ίδια ώρα τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ιδιωτικοποιούνται. Μήπως αυτό όμως ελοχεύει κινδύνους για την έτη περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού? Μήπως θα φοβηθούν οι αεροπορικές εταιρείες από ενδεχόμενα αυξημένα τέλη να απομακρυνθούν από τη χώρα? Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, Ντίνο Φραντσεσκάκη. Να το καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Καλημέρα, κύριε Τίγρητα. Έτσι, να μπούμε λίγο κατευθείαν στο ψητό. Αυτές τις μέρες προχωράει ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο για την έλευση περισσότερων αεροπορικών εταιριών ή ενδεχόμενη και φυγή αυτών που υπάρχουν σήμερα? Αυτό σίγουρα είναι μια εξέλιξη η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί και να τελειώνουμε. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πάρα πολύ καιρό. Πάνω από 2 χρόνια ακούμε ότι θα γίνει ένα lifting στις υποδομές των περιφερειακών αεροδρομίων και μάλιστα σε αεροδρόμια τα οποία έχουν τεράστια κίνηση, όπως η Σαντορίνη, που τον περασμένο Μάιο έπεσε μια ψευδοροφή παραλίγο να τραυματιστούν τουρίστες. Οπότε σίγουρα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Τώρα, η λύση των ιδιωτικοποιήσεων, εάν γίνει με σωστό τρόπο, βεβαίως είναι μία ριζική λύση, η οποία θα δώσει πνοή στον ελληνικό τουρισμό, γιατί θα βελτιωθούν οι υποδομές, θα γίνουν πιο λειτουργικά τα αεροδρόμια, αρκεί να παραμείνουν, όπως σωστά είπατε, ανταγωνιστικά, να μην ξεφύγουν τα κόστη. Αυτό έχει συνάρτηση με το πακέτο που θα αποφασίσουν οι επενδυτές να επενδύσουν τα λεφτά τους ανάλογα με τα μεγέθη των αεροδρομίων ή τα 2 γκρουπ που σκοπεύουν να ιδιωτικοποιήσουν. Παράλληλα πρέπει να τελειώνουμε και με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με το Καστέλι, αν θα γίνει, πότε θα γίνει, με τις μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν πριν βελτιωθούν οι υπάρχουσες υποδομές στο Καζαντζάκι και στα Χανιά. Πάντως βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο διαγωνισμός για το Καστέλι πάει πίσω, η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, διακρίνουμε ότι 2 σχήματα ουσιαστικά θα χτυπήσουν, σε εισαγωγικά γι' αυτό, τα 2 μπουκέτα αεροδρομίων που προσφέρονται προς ιδιωτικοποίηση. Εσείς διακρίνετε ότι πέρα από τη σίγουρα βελτιωμένη εικόνα που θα έχουν τα αεροδρόμια μετά από κάποια χρόνια, που αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη του τουρισμού, έτσι, σωστά το είπατε. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο φέτος είχε τη μικρότερη αύξηση σε αριθμό επιβατών, καθότι δεν μπορούν να προσγειωθούν άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο. Δεν μπορούν, έχουν πιάσει τα... Ωραία. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό θα βοηθήσει το συνοικό. Είπατε όμως κάτι, μια κρίσιμη κουβέντα, μελέτες. Αποφασίστηκε προχθές από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να γίνουν έργα 15 εκατομμύριο ευρώ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, μέσω από το ΕΣΠΑ. Ναι. Όμως το ΕΣΠΑ τελειώνει με την παράταση που έχει δοθεί στις 31 Οκτωβρίου. Πώς θα προλάβουν να κάνουν τις μελέτες για να μπορεί να προωθηθούν αυτά τα έργα? Φαντάζομαι ότι έχουν προβλεφθεί οι ημερομηνίες λήξης των προγραμμάτων, ότι θα βρεθεί πάλι μία λύση με την αιώνια καθυστέρηση που επικρατεί σε αυτά τα θέματα στην Ελλάδα και χάνουμε και χάναμε πάντα χρήματα
επιδοτήσεων και για ανάπτυξη. Και πιστεύω ότι εφόσον είναι αναγκαίο να γίνουν οι μελέτες, θα γίνουν οι μελέτες, αρκεί να ξεκινήσουν τώρα. Ως σύνδεσμος αντιπροσώπων αεροπορικών εταιριών, έχετε 73 εταιρείες στην ομπρέλα σας. Αεροπορικές εταιρείες και ομίλους. Το Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο αποτελεί πρότυπο στην Ευρώπη αναφορικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαία τόσα βραβεία που συγκεντρώνει. Όμως, ούκο λίγες φορές, κύριε Φραντισκάκη, σας έχω ακούσει να λέτε ότι είναι ακριβό. Πιστεύετε ότι αυτό είναι τροχοπέδι στο να έρθουν αεροπορικές εταιρείες? Κύριε Τιγρητάκη, μιλάμε για το συνολικό κόστος. Ναι. Πολλές φορές αισθανόμαστε άσχημα, γιατί και εμάς μας ικανοποιεί η λειτουργία του αεροδρομίου. Το τμήμα marketing του αεροδρομίου είναι φανταστικό, μας εξυπηρετούν, μας βοηθούν, τρέχουν οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και πλάτη για να φέρουν νέες αεροπορικές εταιρείες. Παρόλα αυτά, το πρόβλημα παραμένει των συνολικών χρεώσεων. Και όταν λέμε συνολικές χρεώσεις, εννοούμε και τις χρήσεις μέσα στους χώρους του αεροδρομίου και τις χρεώσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες, τις γέφυρες που χρησιμοποιούν, τα landing parking και όλα αυτά τα έξοδα, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εμείς δεν έχουμε κάτι εναντίον της διοίκησης του αεροδρομίου. Εμείς απευθυνόμαστε στον κύριο μέτοχο του αεροδρομίου, που είναι το ελληνικό κράτος, το οποίο κατέχει το 54% του μετοχικού κεφαλαίου. Και έπρεπε, αλλά ας το κάνουν τώρα, να αναθεωρήσουν πλέον αυτή τη σύμβαση ή να πουληθεί το μερίδιο και να αλλάξει η δομή και η κερδοφορία. Για να έχετε, να είναι πιο ευέλικτο αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική. Να ρωτήσω όμως κάτι. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι το 1/3 περίπου των αεροπορικών εταιριών που πετούν στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι low cost carriers, είναι εταιρείες χαμηλού κόστους. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπουμε ένα κύμα από εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες έρχονται και πετάνε το καλοκαίρι. Το πρόβλημα της Αθήνας δεν είναι οι 4, 5, 6 μήνες. Η Αθήνα πρέπει να λειτουργεί 12 μήνες. Και επειδή έχουμε μικρή εσωτερική αγορά, ο ελληνικός τουρισμός είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ο οποίος είχε μία μείωση. Το αεροδρόμιο πηγαίνει καλά, ειδικά το Δεκέμβριο πέρσι ξεκίνησε μια ανωδική πορεία. Τον Ιούλιο και Αύγουστο επίσης. Το θέμα είναι τι γίνεται το Γενάρη, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, που είναι μήνες που έχει ανάγκη η Αθήνα από τα city breaks, από επισκέψεις Σαββατοκύριακου και από πιο συχνές συχνότητες. Η Aegean βέβαια έχει κάνει μια μεγάλη ανάπτυξη και ξεκινάει τώρα πολλούς νέους προορισμούς. Οι εταιρείες χαμηλού και χαμηλότερου κόστους έχουν έρθει και θα συνεχίσουν να πετάνε αυτούς τους μήνες. Μάλιστα, μία από αυτές θα κάνει και εσωτερικά δρομολόγια Αθήνα-Σαντορίνη. Βλέπουμε ότι η Ryanair, παρόλο το υψηλό κόστος και αυτά που λέγανε παλιότερα, επενδύουν στον αερολιμένα και από τη μία μεριά και από την άλλη στην Κρήτη φυσικά. Και βλέπουμε και μια ισπανική εταιρεία, η Βολωτέα, όπου ξεκινάει και εσωτερικό δρομολόγιο και με 4 πόλεις από την Ιταλία. Όπως είπα, η Βολωτέα όμως πετάει μόνο τη θερινή περίοδο ουσιαστικά. Ακριβώς. Αυτά με τον Ντύρο Φραντισκάκη. Θα ακολουθήσουν όμως ακόμη περισσότερα στο τρίτο μέρος της εκπομπής, αφού περάσουν πρώτα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.